πάθει. Πόσο έξυπνο μωρό έχει από τα λεγόμενά της, θα καταλάβετε. Και φυσικά για τον νέο ρόλο που θα υποδηθεί της Μελίνας Μερκούρη στο κινηματογράφο. Απολύτως. Το περιμένουμε το 2017. Μας λέει και γι' αυτό. Πάμε να το ακούσουμε. Full time μαμά. Θέλω να ρωτήσω, αυτός ο ρόλος που έχει πολύ λίγους μήνες στη ζωή σας, πώς είναι? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν μπορώ να το μεταδώσω, όπως δεν μπορούσε να μου μεταδοθεί στην ολότητά του, στην βαρύτητά του, σε αυτό το στην συναρπαστικότητά του πριν γίνω μητέρα. Εγώ έχω ένα πάρα πολύ καλό μωρό και το λέω και παντού ότι είναι ένα πάρα πολύ εύκολο και γλυκό μωρό, το οποίο από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε ήξερε τι να κάνει, ήξερε πώς να θυλάσει, ήξερε πώς να καθίσει. Είναι λίγο περίεργο αυτό που λέω, αλλά δεν με δυσκόλεψε καθόλου. Τώρα μπουσουλάει. Έχει αρχίσει και μπουσουλάει εδώ πέρα και μια-δύο εβδομάδες και είναι έτοιμη να σηκωθεί. Νομίζω στους 8 μήνες θα περπατάει. Το κριτήριο. Στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, τι ρόλο θα κάνετε? Κάνω τη Μελίνα Μερκούρη. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Όσο έτοιμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος καλείται κάποια στιγμή να αναμετρηθεί με έναν πάρα πάρα πολύ μεγάλο έναν θρύλο. Χτύπησε και το κουδούνι. Βεβαίως. Έπρεπε να μπει. Να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Άντε, παιδιά. Φυσιογνωμικά, είναι πολύ εύκολο να τη φέρουν κοντά στην Μελίνα Μερκούρη, γιατί νομίζω έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Δηλαδή, όλο αυτό. Τα ζυγωματικά, το στόμα, τα χαρακτηριστικά τη είναι πραγματικά τη μοιάζουν. Μα αυτό το μωρό ήξερε να θυλάζει το που γεννήθηκε. Δηλαδή, πόσο έξυπνο. Πραγματικά μου ξέρει να περπατάει. Ξεκίνησε μόνο το καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν τι πρέπει να κάνει αυτό το μωρό. Το μωρά να ξέρει, το έσυκτό τους αυτό, να ψάχνουν να βρουν φαγητό για να τραφούν. Και το έσυκτό τους λέει ότι πρέπει να κάνουν, να φάνε από το στόμα. Άρα, αν η μάνα το πλησιάζει στο στήθος, από εκεί θα πάει έτσι να φάει. Έχουμε πάντοτε από τη στιγμή που γεννιόμαστε το ένστικτο της επιβίωσης, της αυτοσυντήρησης πολλές φορές. Ναι. Και εσύ, ας πούμε, φαντάζομαι θα είχες το έσυκτο του θυλασμού. Μετά, λίγο η πορεία σου δείχνει ότι χάσαμε λίγο επαφή με το περιβάλλον. Εγώ έπινα από τον μπιμπερόν. Από μωρό δεν καταλάβαινε. Παίζει ρόλο αυτό. Πόσο καιρό θυλάζεις, αν στόχεις κόψεις νωρίς. Ωραία, ευτυχώς και η σου δεν μας βλέπει. Έχουμε άλλον αέρα, Φλωρίντα? Όχι, τελείωσα. Τελείωσα αέρα σου.